γρήμια κρυμάκια μου. Λάφια να λάφια μου με ρωμένα να με ρωμένα πεστέ μου που πούνει το πεστέ μου που πούνει το πισάς. Αγρίμια κι αγρίμακια μου, αγρίμια κι πεστέ μου που νητόπισας και που τα χειμάδια σας τα χειμάδια σας γκρεμνάνε μας πάσιτο γκρεμνάνε μας οι τόποι μας. Γκρεμνάνε μας οι τόποι μας, γκρεμνάνε μας οι τόποι μας. Λες και να λες και στα χειμάδια μας, τα χειμάδια μας, τα σπήλια να μάτια του, τα σπήλια ράκια του βουνού. Τα σπήλια ράκια του βουνού, τα σπήλια ράκια του βουνού. Γονικά μας αγρίμια κι αγρίμα, αγρίμια κι αγρίμα κι αμού. Γεννήθηκα στα Νόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 αδέρφια, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Αλλά ιδιαίτερα δυναμία έχω στην αδερφή μου την Ευρυδίκη. Λύρα αρχίσα να παίζω στα 12 μου χρόνια. Λύρα έπαιζε ο παππούς μου, ο Καραμουζαντώνης. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά όπως μου λέει, ακούω, ήταν λέει ο καλύτερος λυράρης την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν πήραμε από εκεί. Πάντως δεν τον γνώρισα. Στο επάγγελμα μπήκα στα 15 μου χρόνια. Θυμάμαι στα Νόγια, στο χωριό μου, στους γάμους, που ερχόταν και πολιτικοί, όπως ο Βενιτζέλος ήταν πάντα στο χωριό, ο Σοφοκλής, ο Μακαρίτης. Έχω ένα ξάδερφο, το Γιώργη το Ξυλούρη ή Μάγκα που τον έχουν ονομάσει, έμαθε και λαούτο και πηγαίναμε μαζί. Βέβαια η ζωή μου άλλαξε, διότι τότε ζούσα στο χωριό μου και τώρα ζω σε μια πόλη. Αλλά στο βάθος η ζωή μου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όπως τότε ήμουν ένα με τους ανθρώπους του χωριού μου, έτσι αισθάνομαι και τώρα ότι είμαι ένα με τους ανθρώπους της πόλης. Τους φοιτητές, τους εργαζόμενους. Μουσική.
καρδιά μηνύματα στο βασιλιά. Θα με φωνάξεις, έκανα το βράδυ, να μην σ' ακούσουν τα σκυλιά. Βγάλε φωνή χωρίς μιλιά, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Γεννήθηκε βοσκός, τραγούδησε τη λευτεριά, έμεινε όρθιος στο τέλος και πέθανε παλικαρίσια. Μόνο του χρέος ένα βαφτίσι. Είμαι συντεκνός του, καθώς ο Στέλιος, ο Κώστας και ο Ερίκος. Ήκουσες αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιθιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μονάχα μου δω και να ανημένω κι από τις να ξενιτευτώ πολλά μακριά να πιένω. Ψηλά κι ωραίες τα βάθη πιένουν με του καιρού τα λάματα παναπαϊμό δεν έχουν μα στο καλό και στο κακό περίπατουν. Έγραψε γι' αυτόν ο Γιώργος Σαββίδης και πολλά θα είχε να πει ο Κώστας ο Γιωργουσόπουλος. Εγώ είμαι φίλος του. Και φέρνοντας τη φωνή των φίλων του, εκείνο που έχω να πω είναι ότι μας λείπει. Τον βρίσκουμε μονάχα κάθε που γιορτάζει στο πρώτο νεκροταφείο, πίνοντας τσικουδιά πάνω από τον τάφο του και γεμίζοντας το ποτήρι του. Και επειδή ο Νικόλας δεν θα ήθελε εθνολογίες, μόνο μνημόσυνο γι' αυτόν τούτη τη μέρα το τραγούδι.
παιδί, άκουσε μια κουβέντα. Της γενιάς μου βασιλιά, μη κατέβεις τα σκαλιά και σαν χαρά σου δεν πια, πήρα τους δρόμους του νοτιά κι απ' το κατάρτι το ψηλό τον ανέμο παρακαλώ. Της αεράκι πείσαμε, μη χαμηλώνησαμε να βγω γαλάζια εκκλησιά. Συρρυκό και μόνε μάσκια, τις αεράκι χρήσαμε, μην καμιλωρίσσαμε, να πω γαλάζια εκκλησιά, συρρυκό και μόνε μάσκια. Χαρά σου Βενετιά, βγήκα σε θάλασσα πλατιά και τραγουδώ στη κουπαστή σ' όλο το κόσμο να ακουστεί. Πίσα αεράκι πίσαμε, μη καμιλωμίσσαμε να πω στην Κρήτη μια κορφή κομμανούλα κι αδερφή. Της αεράκι πείσαμε, μη καμιλωμίσσαμε να πω στην Κρήτη μια κορφή που κομμανούλα κι αδερφή. Μη καμιλωμίσσαμε να πω στην Κρήτη μια κορφή που κομμανούλα κι αδερφή. Της αεράκι πείσαμε, μη καμιλωμίσσαμε να πω στην Κρήτη μια κορφή που κομμανούλα κι αδερφή. Υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι που με το έργο τους, το ήθος τους, τη συνεπειά τους γίνονται αγαπητοί από το σύνολο του λαού. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο Νίκος Ξυλούρης. Ο Νίκος ήταν πράγματι από τους λίγους ανθρώπους που ομόρφαιναν αυτόν τον τόπο και αυτή τη χώρα. Μας ήρθε από την Κρήτη με το τραγούδι του, τη φωνή του, τότε στην πολιτιστικά αλωτριωμένη και έρημη Αθήνα κατά την περίοδο της δικτατορίας, για να ξυπνήσει ξεχασμένες μνήμες, θαμμένες μνήμες, περιφρονημένες μνήμες από χρόνιες αλωτριώσεις.
Με τον Νίκο η καλλιτεχνική συνεργασία μας ήταν μικρή. Εγώ ξεκινούσα, αυτός έφυγε γρήγορα. Δεν προλάβαμε. Η φιλία μας όμως ήταν μεγάλη και αληθινή. Ο Νίκος με βοήθησε, μου σημάδεψε θετικά την εξέλιξή μου σαν μουσικού. Με βοήθησε αφάνταστα όταν εγώ ξεκινούσα και ήμουνα μόνος. Και γι' αυτό δεν θα το ξεχάσω ούτε εγώ προσωπικά, ούτε κανένας φίλος αληθινός του Νίκου, αλλά ούτε και ο κόσμος. Θα το θυμόμαστε πάντα. Τα ριζίτικα τραγούδια νομίζω εγώ ότι τα τραγουδούσαν μια φορά σε όλη την Κρήτη. Τα διατήρησαν στα δυτικά μέρη της Κρήτης, στα Χανιά, στα Σφακιά, στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Λοιπόν, τα τραγούδια αυτά είναι τραγούδια της τάβλας, του δρόμου, της χαράς, της λύπης. Τα τραγουδούσε ο κρητικός λαός στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Και έχουν και αλληγορική σημασία. Δηλαδή, το «Αγρίμια και αγριμάτια μου» δεν λέει τα αγρίμια και τα ελάφια, λέει για τους αντάρτες που ζούσαν τότε στα σπηλιαράκια του βουνού, στους γκρεμνούς, και πολεμούσαν για την ελευθερία. Του κύκλου τα γυρίσματα παραδοκατεβαίνουν και του τροχού πόρες ψηλά και ώρες τα βάθη πιένουν, με του καιρού τα λάματα παραπαϊμό δεν έχουν. Στο καλό και στο κακό περίπατουν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές, οχθρητές και τα βάρη του ερωτά οι πόρεσες και τσιφιλιά σιχάρι. Αυτά μανά κινήσασαι τη σημερών ημέρα να αναφιβάλλω και να πω τα κάμαν και τα φέρα. Μια κόρη και ένας άγουρος που μπερδευτήκαν ομάδι σε μια φιλιά ομαλαγή με δίχως ασχημάτι. Κι όποιος του πόθου δούλεψε είσαι καιρό κι αρμένα, ας έρθει να τα βρουκαστεί ότι είναι εδώ γραμμένα. Στην καρδιά του δε ποτέ τζιλιώθη. Ήκουσες αρετούσα μου τα θλίβερα ματάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιθιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, κι από κεις να ξενιτευτώ πολλά μακριά να πιένω. Ποιος να το πει τα χρόνια στη σιωπή, κι όποιος κατέχει αυτός κράτη, ποιος να το πει. Το μυστικό
ποιος πουλά. Γύρνα να μείνει τα παιδιά σε τούτο το παξέ δουλειά. Σα πήγραμε να συνεπά σαν άστρα παγωμένα. Εκτός από τα κριτικά τραγούδια, τραγουδούσα οτιδήποτε, μέχρι... Αχ, για δε, καλέ, για δε. Για δέστε τον αμαράντο, για δέστε τον αμαράντο σε τη βουνό φυτρώνικα, λέ. Ξέρω, σου είπα τώρα ένα τσάμικο λιγάκι έτσι με τη λίρα για να καταλάβεις ότι μπορώ να πω οτιδήποτε. Κάνε μια φορά μάτια μου ένα καιρό, όμορφη κυρά αρχόντισα να σε χαρώ. Με μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το γυρί της προσμένη. Συνάντησα για πρώτη φορά τον Νίκο τον Ξυλούρη, τον οποίο δεν ήξερα πριν, όταν ήρθε στη Νέα Υόρκη για να εισαχθεί στο νοσοκομείο Memorial. Μου είχαν κάνει ένα τηλεφώνημα το προηγούμενο βράδυ ότι ο Ξυλούρης έρχεται στη Νέα Υόρκη και πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο Memorial γιατί έχει καρκίνο. Φρόντισα ό,τι είχε σχέση με την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και πέρασα τρεις περίπου μήνες κοντά του, όσο διάστημα χρειάζονταν για να τελειώσει ο κύκλος της θεραπείας που του έκαναν. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν λεβέντης. Το έδειξε έντονα εκείνη την περίοδο και δεν είναι ατυχαίο το γεγονός ότι διατήρησε την αισιοδοξία του και ακόμη περισσότερο δεν μίλησε ποτέ για το είδος της αρρώστιας του. Ειδικότερα δεν μίλησε σε μένα ποτέ, πράγμα που είναι και λίγο περίεργο γιατί συνήθως ο πιο κοντινός άνθρωπος είναι ο γιατρός. Εγώ είχα ένα δυσάρεστο ρόλο αναλάβει, να μεταφράζω στον Νίκο αυτά που λέγαν οι Αμερικανοί γιατροί. Ακριβώς επειδή μου είχε υποβάλει κατά κάποιο τρόπο τη θέλησή του να μην μάθει ή να μην συζητηθεί ποτέ ότι είχε καρκίνο, μετάφραζα λάθος. Προσπαθούσα να του πω αυτά που ο ίδιος ήθελε να ακούσει. Μέσα από αυτό το παιχνίδι, ο Νίκος ήταν αισιόδοξος, έδειχνε τουλάχιστον αισιόδοξος. Θυμάμαι ότι μίλαγε πάντα για το ότι σε πολύ λίγο καιρό θα βρίσκονταν στα νόγια και την αγωνία που είχε το συνεχές ερώτημά του, του εάν θα τραγουδήσει γρήγορα. Ο Νίκος δεν ρώτησε αν θα ξανατραγουδήσει, ρώτησε αν θα τραγουδήσει γρήγορα. Ένα περιστατικό χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής είναι ότι μόλις σηκώθηκε από το κρεβάτι του μετά από την πολύ δύσκολη εγχείρηση που είχε κάνει και έπρεπε υποχρεωτικά να περπατάει, τριγύριζε στους διαδρόμους του νοσοκομείου με την πολύ χαμηλή βέβαια φωνή που είχε εκείνο τον καιρό και τραγούδαγε το τραγούδι «Αγρίμια γρημάκια μου». Όλοι οι άρρωστοι και το προσωπικό του νοσοκομείου βγαίναν στις πόρτες τους και παρακολουθούσαν αυτό το λεβέντι κριτικό να γυρίζει τραγουδώντας μέσα σε ένα τελείως δικό του κόσμο. Πολύ γρήγορα ζήτησε να του φέρουν τη λύρα του και συνέχισε αυτή η σκηνή να επαναλαμβάνεται καθημερινά με τον Νίκο άλλοτε με τη λύρα να τραγουδάει και άλλοτε χωρίς αυτήν. Άρα.
Τελευταία φορά ο Νίκος έπαιξε λίρα στη γιορτή του. Τον παρακαλέσαμε όλοι. Ήταν κάπως δυσκίνητα τα χέρια του από την αρρώστια. Έπαιξε λίγες νότες. Και για πρώτη φορά έφυγε πρώτος από την παρέα. Είπε «Καληνύχτα, παιδιά, είμαι κουρασμένος». Και συνέχισε ο Ψαραντώνης με τη λύρα και ο γιος του Ψαραντώνη με το λαού του. Μάθαμε ότι ο Νίκος πέθανε στις 4 η ώρα τα ξημερώματα εκείνης της μέρας. Ξέραμε ότι ποτέ ο Νίκος δεν ήθελε να τον θεωρούμε νεκρό. Γι' αυτό και τελευταία του επιθυμία ήταν να θαυτεί κοντά στα παιδιά του στην Αθήνα. Ήταν ένα θέμα που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα τότε, διότι οι κριτικοί ήθελαν να τον πάρουν στην Κρήτη, διότι πραγματικά ο Νίκος ανήκει στην Κρήτη. Όμως ο Νίκος αγαπούσε και τα παιδιά του. Πίστευε ότι αν είναι θαμμένος κάπου κοντά τους, θα μπορούσε να τα προστατεύει. Ήταν ένθεος. Κάθε βράδυ πήγαινε να κοιμηθεί, τα σταύρωνε. Μη κατέβεις τα σκάλια.